ξεκίνησαν οι εργασίες στο έργο της Εθνικής Σοφάδες Μεγάλο Μοναστήρι. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων. Πρόκειται να γίνει ένας δρόμος ασφαλής, όπου θα έχουν τη δυνατότητα με οι ανθρώπινες κοινότητες να μετακινούνται με ασφάλεια. Και οπωσδήποτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που γίνονται οι εργασίες πρέπει να υπάρξει μια ιδιαίτερη προσοχή εδώ στην οδήγηση, ώστε να μην έχουμε ατυχήματα, γιατί εργάζονται ταυτόχρονα μηχανήματα και περνάει και κόσμος. Αλλά τα έργα έτσι γίνονται, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε έναν ασφαλή δρόμο, έναν δρόμο ο οποίος είναι απαραίτητος, είναι ο δρόμος που έρχεται από την Αθήνα και συνδέει την Ατρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά ταυτόχρονα και ένας δρόμος που ήταν ζητούμενο τόσα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο και ξέρετε, κάθε έργο έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία στα έργα που έρχονται και επανακινούνται, διότι αυτό το έργο είχε εγκαταλειφθεί και το επανακινήσαμε. Και για να επανακινηθεί ένα έργο χρειαζόταν χρόνος και νόμιμες διαδικασίες να τηρηθούν, οι οποίες είναι χρονοβόρες, αλλά το καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή όμως που γίνονται εργασίες μέσα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και το έργο αυτό βάζει και ένα λιθαράκι στην περιοχή εδώ, με θέσεις εργασίας, με χρήματα στην τοπική οικονομία, αλλά και ταυτόχρονα με την αποδοτικότητα που θα έχει ο δρόμος στην κοινωνία. Ασφάλεια, λιγότερο κόστος μετακίνησης, ταχύτητα και μίκριση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ των ανθρωπίνων κοινοτήτων και οπωσδήποτε θα δρόμος ο οποίος δημιουργεί και ανάπτυξη, γιατί συνδέει και με τα μετέωρα που είναι τόπος προορισμού πολλών σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.